Αναφορά για ίχνη πετρελαίου ανοιχτά του Κάβον Κρέκο έθεσε το πρωί σε συναγερμό Τμήμα Αλίας και Υφυπουργείο Ναυτιλίας που παρακολουθούν από την πρώτη στιγμή την πορεία της πετρελαιοκυλίδας που προκλήθηκε από διαρροή καυσίμων σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Συρίας. Φαίνεται ότι κάποια μικρά κομμάτια έχουν αποσπαστεί και ένα από αυτά εντοπίστηκε από αλιευτικό σκάφος το οποίο έπλεε γύρω στα 30 ναυτικά μίλια σε χιλιόμετρα, είναι κοντά στα 55 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του Κάβον Κρέκο. Στην περιοχή εστάλει άμεσα ελικόπτερο της αστυνομίας μετά από επικοινωνία του Υπουργού Γεωργίας με την Υπουργό Δημοσίας Τάξεως και τον Αρχηγό της Δύναμης για να εξεταστεί από αέρος η έκταση της ρήπανσης. Τα σκάφη του Τμήματος Αλιείας αλλά και το ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος Αλεξάνδρεια, το οποίο εξασφάλισε η Δημοκρατία μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, τέθηκαν σε επιφυλακή. Το σκάφος βρίσκεται στο σημείο παράδοσης, το οποίο είναι 6 ναυτικά μίλια νότια από το Κάβο Κρέκο. Το πλοίο βρίσκεται από χθες το βράδυ εκεί σε πλήρη ετοιμότητα και αναμένουμε οδηγίες από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας για περαιτέρω δράση. Οι έρευνες επί της περιοχής ενδιαφέροντος δεν εμπνέουν εν τέλει μεγάλη ανησυχία στους αρμοδίους, καθώς διαπιστώνεται ότι στα ανοιχτά του Κάβο Κρέκο παρατηρήθηκε η λεγόμενη γυαλάδα. Ευτυχώς φαίνεται ότι αυτό που παρουσιάζεται είναι η χαμηλότερη δυνατή πυκνότητα ρήπανσης πετρελαίου, γυαλάδα πετρελαίου, και αυτό το κάνει πολύ πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί. Αυτό φαίνεται να εξατμίζεται και με τον ήλιο, αλλά και εκεί και όπου χρειάζεται να παρέμβουν μηχανικά μέσα, αυτά είναι στη διάθεσή μας. Η επιβεβαίωση έρχεται νωρίς το απόγευμα από την Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας, η οποία ξεκαθαρίζει ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Με βάση τη μέχρι τώρα έρευνα πεδίου, η οποία κάλυψε μία περιοχή έκτασης 900 τετραγωνικών ναυτικών μιλίων, δεν προκύπτει παρουσία υπολοιμάτων πετρελαιοκυλίδας. Οι αιστείες της θαλάσσιας ρήπανσης, μιλούμε για γελάδα πετρελαίου, ανατολικά της Κύπρου, σταδιακά διασπώνται και διαλύονται. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα αντίδρασης του Τμήματος Αλιείας και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας παραμένουν σε εγρήγορση και παρακολουθούν την πορεία της πετρελαιοκυλίδας από το Συντονιστικό Κέντρο Ζήνων. Ο κύριος όγκος της πετρελαιοκυλίδας από χθες το απόγευμα κινείται προς τις ακτές της